Μπαίνοντα την τελική ευθεία για τι κάλπε του Μαίου εντείνονται οι ρυθμοί στο επιτελείο τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιλεγούν τα πρόσωπα που θα κατέλθουν στι επικείμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ με τη στήριξη του κόμματο. Παρότι ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθούν χρήματα σε υποψηφίου δημάρχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηριχτούν κεντρικά υποψηφιότητε στι πρωτεύουσε των Ομών, όπου το αποτέλεσμα παίζει παραδοσιακά καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εντυπώσεων και των πολιτικών ισορροπιών σε κάθε αυτοδιοικητική εκλογική αναμέτρηση. Για την περιφέρεια Ανατολική Μα Μακεδονίας και Θράκης. Την τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται πω έχει εξασφαλίσει ο Δήμαρχο Καβάλα Δήμητρα Τσανάκα, ενώ στην Αλεξανδρούπολη η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει τον Δήμαρχο Ευάγγελο Λαμπάκη, ο οποίο κατέχει τη Δημαρχία από το 2010 και το ανακοίνωσε και επίσημα τι προηγούμενε ημέρε ο γραμματέα τη Πολιτική Επιτροπή τη Γαλάζια Παράταξη Λευτέρη Αβγενάκη. Η Νέα Δημοκρατία κατέληξε στο πρόσωπο του Ευαγγέλη του Λαμπάκη. Που είναι αυτονόητο ότι εκείνο, όπω ξέρει, με σεβασμό προ όλα τα αυτοδιοικητικά στελέχη, ακόμα και στελέχη που δεν προέρχονται ή δεν ανήκουν στον χώρο τη Νέα Δημοκρατία, θα κινηθεί κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και την επόμενη περίοδο, για να κάνει το καλύτερο δυνατόν για την Αλεξανδρούπολη, για τον όμορφο Δήμο σα. Σύμφωνα με πληροφορίε, των Δήμο Κωμοτινή αναμένεται να διεκδικήσει με τη γαλάζια στήριξη ο πρόεδρο του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου Ροδόπη, Αντώνη Γραβάνη, ο οποίο αποτελεί φρέσκο πρόσωπο, αλλά παράλληλα αξιόλογο και δραστήριο μέλο τη τοπική κοινωνία. Επίσης, δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για τον Δήμαρχο ΣΑΜΟΥ, Μιχάλη Αγγελόπουλο, να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον προκειμένου να ενταχθεί στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες ευρωεκλογέ, Ωστόσο, κύκλοι του κ. Αγγελόπουλου κάνουν λόγο ότι προτεραιότητα δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη λύση των τοπικών προβλημάτων της ΣΑΜΟΥ.